σας, παιδιά! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας! Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αργήσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μην χαθείτε! Η μέρα θα είναι σκορπαστική! Πάμε! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Πάμε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Για τέλειο, πολύ ωραία! Έχεις να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε και ποτέ μέλη σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πώς το λέμε αργή είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι, εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ, Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σ' άλλο κεφάλαιο. Σήμερα θα μάθουμε για τη θαλάσσια χελώνα. Τι έχουν πάθει, γιατρέ? Πρόκειται για μια περίπτωση δηλητηρίασης. Θα γίνουν καλά όμως, έτσι δεν είναι? Ποιος ξέρει. Θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να τα βοηθήσουμε. Πρόκειται για μια πολύ ειδική περίπτωση δηλητηρίασης και είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Μόνο ένα μπορεί να βοηθήσει. Είναι τόσο δύσκολο και επικίνδυνο που δεν θέλω καν να μιλάω γι' αυτό. Σε παρακαλούμε, πες! Θα κάνουμε τα πάντα! Από όσο ξέρω, υπάρχει ένα αντίδοτο για το δηλητήριο, αλλά βγαίνει από έναν κόκκινο καρπό που φυτρώνει πολύ μακριά από εδώ. Θα τον βρω όπου κι αν βρίσκεται. Να μου υποσχεθείς πως θα προσέχεις. Μην ανησυχείς, δεν θα πάθω τίποτα, αλήθεια. Θα περάσεις τους καταράκτες, μετά μια μεγάλη πέτρινη αψίδα κι άλλον έναν καταράκτη. Εκεί πέρα θα αρχίσεις να το ψάχνεις. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Θα τη δει σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο. Αχζήτω, νάτι η αψίδα. Ωραία, βρίσκομαι στη σωστή κατεύθυνση. Πω, τι ωραία. Μα, τι περίεργο μέρος. Εδώ. Μα, βρήκα τον κόκκινο καρπό. Οι αλεπούδες ποτέ δεν πεθαίνουν, Είμαι μια ανήμπορη που υποφέρει από την καρδιά της. Oh.
μικρό ψαράκι. Ό,τι πρέπει για την ταχυκαρδία μου. Πάρ' το μικρή μου, θα σου κάνει καλό. Είναι ένα πεντανόστιμο γλυκό φτιαγμένο από μέλι που θα σε κρατήσει δυνατή για 100 ολόκληρες μέρες. Φαίνεσαι τόσο εξουθενωμένη και αδύναμη, σίγουρα θα το χρειαστείς. Πεντανόστιμο! Και βέβαια, το έφτιαξε με τα ίδια μου τα χέρια, ειδικά για σένα. Πολύ ευγενικό αυτό εκ μέρους σου, κυρία Λεπού. Άσε τις ανοησίες, μικρή μου. Μπες απλά με στη βάρκα και άσε τη γιαγιά Λεπού να σε πάει αυτή όπου θες. Εμπρός! Ας ευχαριστώ, κύριε Λεπού, αλλά πρέπει να πάω εκεί που βρίσκεται ο κόκκινος καρπός. Και κοίτα να δεις σύμπτωση, εκεί ακριβώς πήγαινα κι εγώ. Θα σε πάω με την απισκήμινα, μικρή μου, και δεν θα κουραστείς καθόλου. Εμπρός, μπες μέσα. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, έσπασε το σκηνή. Με το γλυκό σου δεν με σταματάει τίποτα. Σε ευχαριστώ και πάλι, γιαγιά Λεπού. Όχι, στάσου. Όταν θα γυρίσει πίσω, τότε θα την πιάσω. Μήπως πλησίασε κανείς τον κόκκινο καρπό πάλι και αυτός τον τσίπησε? Ναι, παππού, τον τσίπησαν τα δηλητηριώδη φύλλα. Ω, Θεέ μου, πρέπει να κάνουμε κάτι αμέσως. Να, τι εκεί είναι. Ω, τι κακόμοιρη, τι έπαθε. Μπορείς να με ακούσεις, εμπρός, μίλα μου. Ω, τι έγινε? Σε τσίπησαν εκείνα τα δηλητηριώδη φύλλα που προστατεύουν τον καρπό. Αχ, η ζωή των παιδιών μου εξαρτιέται μόνο από αυτό. Θα σου το φέρω εγώ, μην ανησυχείς καθόλου. Ορίστε, όλο δικό σου. Αχ, ζήτω, ζήτω, τα μωρά μου θα σωθούν. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα σε ευχαριστήσω, κύριε Πέστροφα. Αντίο λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια. Γεια. Ω, Θεέ μου. Στάσου. Για να σου ρίξω μια ματιά. Ω, Θεέ μου. Δεν πρόκειται να πας πουθενά με τέτοια άσχημη πληγή που έχεις, νεαρή μου. Έχεις ανάγκη από άμεση ιατρική παρακολούθηση. Αν μολυνθεί, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στον προορισμό σου. Μα πρέπει να φύγω, τα παιδιά μου χρειάζονται το κόκκινο καρπό. Άκου, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου αν πεθάνεις στο δρόμο. Περίμενε εδώ μέχρι να φέρω το φάρμακο. Μα με περιμένουν. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά ο πυρετός δεν τους έπεσε ακόμα. Αν όμως φέρει το κόκκινο λουλούδι εδώ σύντομα, θα τα καταφέρουν. Μπλε ψάρι που είσαι επιτέλους. Θα μου κάνεις μια χάρη. Ευχαρίστησε τον παππού σου για την καλοσύνη του. Στάσου, μα πού πας? Δεν πρέπει να χάσω ούτε ένα λεπτό. Ω, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι
τι έγινε εδώ! Δεν μπόρεσα να τη σταματήσω! Είναι το πιο πεισματάρικο ψάρι που είδα ποτέ στη ζωή μου! Ακολούθησε την και βοήθα την όσο περισσότερο μπορείς! Θα έρθω κι εγώ όσο πιο σύντομα μπορώ με το φάρμακο! Ελπίζω οι ρευματισμοί μου να μην με εμποδίσουν να φτάσω σε αυτήν εγκαίρως! Για κοίτα εκεί, να τι έρχεται, θα φάω καλά. Κοίταξε γιαγιά Λεπού, το πήρα τελικά. Δεν είναι υπέροχο. Είναι ο κόκκινος καρπός το φάρμακο που θα σώσει τα μικρά μου. Όχι! Η πονήρωη Αλεπού! Πολύ χαίρομαι που βρήκες τον καρπό, μικρή μου φίλη. Το περίμενα πως θα περάσεις πάλι από εδώ και έτσι σου ετοίμασα ένα καλάθι με γλυκά. Να πάρεις και μερικά πίσω στα παιδάκια σου, ναι! Και μην ξεχνάς, το καθένα θα σου δώσει δύναμη για 100 μέρες, έτσι! Προσπαθούσε να με βοηθήσει. Να σε βοηθήσει? Αυτή απλά προσπαθούσε να σε πιάσει κορόιδο. Πιάνει ψάρια ή να τα φάει. Τι? Πολύ καλά. Άρα να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Ωραία. Θα φάω το ένα βραστό και το άλλο ψητό. Είστε και τα δύο πολύ νόστιμα. Δεν θα μου ξεφύγετε. Αλλά τρέχω γρήγορα. Όχι! Ίσως αν τα τηγάνισαν ήταν πιο νόστιμα. Είναι παγίδα! Μην το κάνεις! Τι θα απογίνουν άρα για τα μικρά μου? Άσχημα τα πράγματα. Αν δεν φέρει τον κόκκινο καρπό σύντομα, θα τα χάσουμε. Θα έρθει εγκαίρως, το ξέρω πως θα έρθει. Μπορούμε να βασιστούμε στο μπλε ψάρι. Δεν πρέπει να τα παρατήσω. Όχι τώρα που βρήκα επιτέλους τον κόκκινο καρπό. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να το πάω στα μωρά μου πάση θυσία. Ζήτω, ζήτω, το βρήκα. Θα πας εσύ τον κόκκινο καρπό στα μωρά μου, μόνο εσύ. Τι? Καλά, εσύ τι θα κάνεις? Θα την αφήσω να με πιάσει. Θα τραβήξει το δίχτυ και εσύ μετά θα κολυμπήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν πρέπει να θυσιαστείς έτσι. Δεν μπορεί, θα υπάρχει κι άλλη λύση. Δεν έχουμε καιρό να βρούμε άλλη λύση. Πρέπει να πάμε τον καρπό στα μωρά μου τώρα. Μα θα σε πιάσει, γιαγιά Αλεπού. Το ξέρω. Όχι, όχι, στάσου. Σταμάτα. Μη το κάνεις. Όχι. Απόψε θα φάω ένα υπέροχο γεύμα. Σε παρακαλώ, μπλε ψάρι, βγες έξω. Μπορείς ακόμα να τα καταφέρεις. Πήγαινε το φάρμακο. Έλα στα μωρά μου γρήγορα. Ναι, είσαι ένας υπέροχος και παχουλός με ζες. Θα παραδώσω τα φάρμακα, στο υπόσχομαι. Και μετά θα ξαναγυρίσω πάλι. Θα σε σώσω. Ώστε λοιπόν ο μικρός σου φίλος σε παράτησε για να σώσει το τομάρι του, α? Θα τον βάλω στην ψαρό σου αργότερα.
Αυτοί οι σπόροι θα τα σώσουν. Έλα. Έλα κι εσύ. Έτσι, μπράβο. Είναι ήδη καλύτερα. Μπορείς να το δεις ξεκάθαρα. Θαυμάσια. Πιστεύω πως μπορώ υπεύθυνα να πω πως ξέφυγαν τον κίνδυνο. Τρέμω στη σκέψη του τι θα συνέβαινε αν δεν έφερναν τον κόκκινο καρπό εγκαίρως. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Την ευχαριστείς εμένα, αλλά τη μικρή πέστροφα που μας έφερε το φάρμακο. Γιατί έφερε το μπλε ψάρι? Όχι, ήταν ένας μικρός και έφυγε ξανά αμέσως. Είπε πως η γιαγιά Αλεπού έπιασε το μπλε ψάρι. Τι? Μην προσπαθείς να ξεφύγεις, εντάξει. Βοήθεια! Α, βοήθεια! Δεν πρόκειται να σε ωφελήσει αυτό. Εμπρός, λοιπόν. Νερό! Νερό! Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο! Αχ, κι άλλο! Κι άλλο! Έλα τώρα, κορίτσι μου, φτάνει πια αρκετά! Δέξω τη μοίρα σου με λίγη αξιοπρέπεια! Σου είπα να σταματήσεις! Εμπράσα, κυβηδί! Στάσου! Άντε! Βοήθεια! Πρέπει να βυθίσουμε τη βάρκα της! Εμπρός, πάμε! Για κοίτα να δεις! Τα γλυκούλια μου! Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να έρθετε! Ελπίζω να νιώθετε άνετα! Φαίνεται πως τελικά πρόκειται για κοινωνικό γεγονός. Φύγετε! Φύγετε από εδώ γρήγορα! Φύγετε! Απέγινε η γιαγιά Αλεπού. Έπαθε αυτό που της άξιζε. Δεν πρόκειται να ξαναπιάσει ψάρι. Το ποτάμι είναι ελεύθερο. Καλώς όρισες, σπίτι. Φέρθηκες ηρωικά, μπλε ψάρι. Ρισκάρισες την ίδια σου τη ζωή για να σώσεις τα μωρά. Το ποτάμι θα τραγουδά πάντα τον άθλο σου. Έτσι η χαρά βασίλεψε στο ποτάμι. Η γιορτή και το γλέντι συνεχιζόταν για μέρες ολόκληρες. Τα κατορθώματα του γενναίου μπλε ψαριού τραγουδιόνταν και συνεχίζουν να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Και τώρα το ποτάμι είναι ελεύθερο από κάθε κίνδυνο. Και όταν ένα μωρό ψάρι αρρωσταίνει, μπορούν με ασφάλεια να το πάνε στο μέρος που φυτρώνει ένα συγκεκριμένο φυτό. Ένα φυτό που παράγει υπέροχους κόκκινους καρπούς και περιέχει καρπούς με θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες. Η θαλάσσια χελώνα. Πώς ταξινομείται η θαλάσσια χελώνα στο βασίλειο των ζώων? Η θαλάσσια χελώνα είναι ένα αρπετό που ανήκει στην κατηγορία των ερμαφρόδιτων. Έχουν πλατή κέλυφος όπως οι άλλες χελώνες και άκρα προσαρμοσμένα να κολυμπούν. Πόσα είδη θαλάσσιας χελώνας υπάρχουν και σε ποια μέρη ζουν? Υπάρχουν 5 γνωστά είδη θαλάσσιας χελώνας.
Τα τέσσερα ανήκουν στην οικογένεια Σελόνια και ένα στην οικογένεια Δημόκαλης. Ζουν κυρίως σε θερμά τροπικά νερά, αλλά μερικές φορές συναντώνται επίσης στη Μεσόγειο και στο Βόρειο Ατλαντικό. Πώς ζουν οι θαλάσσιες χελώνες? Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μοναχικά ζώα και ζουν αποκλειστικά μέσα στην ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά το χρόνο βγαίνουν έξω στην ξηρά για να αποθέσουν τα αυγά τους. Με ποιο τρόπο κινείται? Μέσα στο νερό κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και χάρη, ενώ στην ξηρά είναι αργές και άτσαλες και μπορούν να καλύψουν μόνο πολύ μικρές αποστάσεις. Με τι τρέφονται? Γενικά, τρέφονται με υδρόβια φυτά, όπως επίσης και με τσούχτρες, μαλάκια και ψάρια. Μερικά είδη είναι αυστηρός αρκοφάγα και τρώνε μόνο τροφή ζωικής προέλευσης. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Οι ενήλικες χελώνες προστατεύονται πολύ αποτελεσματικά από το κέλυφός τους, ενώ οι πολύ μικρές χελώνες είναι τελείως ανυπεράσπιστες και είναι εύκολη λία για πολλά σαρκοφάγα, όπως τα σαρκοφάγα πουλιά, οι φώκες και τα καβούρια. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Όχι πολύ καλή. Εδώ και αιώνες, οι άνθρωποι κυνηγούν τις χελώνες για το νόστιμο κρέας τους και το κέλυφός τους, το οποίο και χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πολύτιμα αντικείμενα. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Προφανώς όχι. Με εξαίρεση αυτές που διατηρούνται μέσα σε μεγάλα ενιδρία. Λοιπόν, τι έγινε με το μάθημα, το μάθατε? Το δίδαγμα της ιστορίας μας είναι πως όλα είναι δυνατά όταν το θέλουμε πολύ. Ω, κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.